Γύρω μου σε όλους σας, είμαι εδώ και σήμερα θα δούμε το σημερινό έντυψο, να δούμε τι θα βγάλει. Το χθεσινό έντυψο βγάζει σε ένα λεπτό, όπως βλέπετε το έντυψο. Το χθεσινό έντυψο ήταν τραγικά κακό, δεν μου άρεσε καθόλου. Έβγαλε αηδίες. Μπέσα τώρα, δεν έβγαλε κάτι που ήθελα ή κάτι επί της ουσίας. Ελπίζω το σημερινό έντυψο να είναι καλό και να μην βγάλει αηδίες. Είδα ότι σήμερα θα μπουν χριστουγεννιάτικα cosmetics, θα επιστρέψουν για τελευταία φορά. Και μετά θα ξαναεπιστρέψουν τα Χριστούγεννα πάλι. Οπότε ναι, αυτό. Ελπίζω το σημερινό έτεψε να μην με απογοητεύσει, γιατί το χθεσινό ήταν χάλια. Και δεν ήμουν ο μόνος που το πιστεύει αυτό. Αλλά ναι, θα δούμε τώρα που θα αλλάξει. Να βλέπετε κιόλας το χθεσινό έτεψε εδώ. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Λοιπόν, για να δούμε το tip-shop. Δεν άλλαξε. Λοιπόν, άντε. Λογικά έχει μεγάλο item shop. Λοιπόν. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ψέματα! 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 Δεν παίζει! Δεν παίζει! Δεν παίζει! Δεν παίζει! Δεν παίζει! Αλήθεια! Πλάκα κάνεις! Πλάκα κάνεις! Επέστρεψε το φέρεις νίκη! Επέστρεψε το φέρεις νίκη! Επέστρεψε το φέρεις νίκη! Το είπα που ήθελα! Πλάκα κάνεις! Ναι ρε φίλε! Ναι ρε φίλε! Ναι ρε φίλε! Παιδιά, έχω μείνει πραγματικά, δεν το περίμενα. Δεν ήταν τόσο τέλειο το item shop. Πάμε να δούμε, παιδιά, ένα προς ένα τα πράγματα. Μαλάκα, κατανθουσιάστηκα. Λοιπόν, έχουμε πρώτο αυτό εδώ πέρα το skin, το Dead Eye, που κάνει την επιστροφή του. Είναι αυτό το skin. Έχει αυτό εδώ πέρα το style με το χωρίς καπέλο. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα το pickaxe. Και μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα το wrap. Το wrap το έχω γιατί το είχα πάρει με ένα locker bundle. Το dark bomber επιστρέφει μας με το backpack όπως βλέπετε. Και το pickaxe που είναι για reactive. Nice. Έχουμε το glider. Το spark plug χαλιά skin. Βασικά το skin είναι ωραίο, απλά όλοι οι tryhards το φοράνε και μου έχουν σπάσει τα νεύρα και αυτό εδώ πέρα το backpack. Αλλά έχουμε μετά το kit bus που έχει πίσω στο style το αυτό εδώ της γάτας και το backpack. Πιο κάτω τώρα έχουμε το Nevermore Bundle. Γιατί μου τα δείχνει από πίσω μωρέ. Ωραία, να το. Είναι ο Raven μαζί με το backpack. Η Ravage μαζί με το backpack. Και το pickaxe, όπως βλέπετε. Το glider. Και το contrail. Μπορείτε να πάτε και ξεχωριστά, αλλά το bundle άμα το πάρετε μαζί θα σας μειώσει V-Bucks. 2600 V-Bucks όπως βλέπετε. Πιο κάτω τώρα στα daily τώρα. Έχουμε το gauge. Είναι τώρα το skin που κάνει την επιστροφή του. Εντάξει, καλό, 800 κλασικό skin. Ο Wildcard μαζί με τα styles του. Ωραίο skin, μπορώ να πω, μου αρέσει. Είναι από τα λίγα μέλη τη που μου αρέσουν, αλλά είναι πανάκριβο. Παιδιά, μετά έχουμε το Very Sneaky. Το Very Sneaky είναι OG, παιδιά, και είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Ακούστε ήχο απλά. Παίζει να είναι ο χορός με τον καλύτερο ήχο, παιδιά. Μπέσα τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Περίμενα πώς και πώς, αν θυμάστε από προηγούμενα τα βίντεο να βγει για να το πάρω γιατί ήταν leaked. Και εννοείται ότι θα το αφήσουμε έτσι, εννοείται ότι θα το αγοράσουμε. Γιατί εξάλλου γι' αυτό κρατούσαμε τα V-Bucks μας για παλιούς χορούς όπως είπαμε. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Και είναι, έχει να μπει παιδιά 827 μέρες και είναι η τρίτη φορά που μπαίνει σήμερα στο item shop. Σήμερα είναι η τρίτη φορά που μπαίνει γενικά στο item shop αυτός ο χορός. Και γι' αυτό θεωρείται OG, επειδή έχει να μπει τόσο μα τόσο καιρό και τόσο, μόλις τόσες λίγες φορές στο item shop. Μετά έχουμε το Hot Rod, είναι αυτό πέρα το glider. Αυτό είναι OG. Κάτσε να το τσικάρω, περίμενε. Α, δεν μπορώ να το τσεκάρω, κρίμα. Ναι, δεν θέλω σπαντά, θέλω να μου πείτε στα comments αν είναι OG, γιατί δεν ξέρω. Αλλά έχουμε μετά αυτό πέρα το pickaxe, που και αυτό μπορεί να είναι OG, δεν το έχω ξαναδεί. Αλλά μετά έχουμε το focused, που είναι αυτό το traversal emote. Μάλιστα. Πιο κάτω έχουμε όλα τα χριστουγεννιάτικα. Δεν θα κάτσω να τα ξαναδείξω, να μην βγει τεράστιο το item shop. Τα είχα δείξει σε προηγούμενα. Θα δείξω μόνο τα πιο σημαντικά. Όπως είναι, ας πούμε, το Candy X εδώ πέρα. Nogops, όπως βλέπετε, Tryhard Skin. Αυτά εδώ πέρα, αυτό μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ και αυτά έγινε επίσης Tryhard.
Η Snowbell αρκετά ρουσκινάκι. Έχουμε και τους μπισκοτούλιδες εδώ πέρα όλους, το bundle τους. Έχουμε τον Άγιο Βασίλη, Holy Striker, τέλειο χριστουγεννιάτικο skin, το πήρα φέτος. Έχουμε όλο το crack shot, ναι, δεν ξέρω γιατί κόλλησα, το Nutcracker crack shot bundle, όλο μαζί με το χορό του. Και αυτά είναι τα holiday favorites, είναι δηλαδή τα χριστουγεννιάτικα που άρεσε πολύ στον κόσμο. Δεν επέστρεψαν όλα τα χριστουγεννιάτικα που βλέπετε, απλά επέστρεψαν αυτά που άρεσε πιο πολύ στον κόσμο. Και ναι, το Holy Striker είναι ότι θα είναι σε αυτή τη λίστα. Αλλά όπως βλέπετε, τα Cobra Kai παραμένουν όπως και ο Boba Fett που παραμένει στο item shop. Αλλά ναι, παιδιά, item shop γαμάτο, αστεράκι παίρνει, αστεράκι είναι ότι θα πάρει. Το Very Sneak είναι ένας γαμάτος χορός που επιτέλους τον πήρα. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον έχω. Ρί πόσο στον είχαν OG πραγματικά, γιατί με ένα Battle Royale το χόρευαν και του έλεγα απλά wow. Ρί σε αυτά τα άτομα, γιατί OG το χάσανε επειδή μπήκε στο και το πάρουν όλοι. Αλλά θα σα πω αυτό, ήταν τέλο. Ψάχνω αυτό και το βίντεο, ελπίζω να σα άρεσε. Αν σα άρεσε, μην ξεχάσετε κάνετε ένα like και στο καινούργιο, μην ξεχάσετε φυσικά. Μα φυσικά, αν κάνετε subscribe. Πατήστε την κάμερα να ενημερώνεστε για κάθε live stream. Α, και βίντεο που κάνω. Ελπίζω να μπουν και άλλοι χώροι όπω το Verisniki πίσω στο item shop, να επιστρέψουν όπως το Switch Step και το Vivacious και το Lavish, παρόλο που αυτοί οι δύο δεν έχουν κάνει update για το item shop. Αλλά καταλάβετε, θα επιστρέψουν ο Τζιωρή χωρί. Και για τέλος του βίντεο θα χορέψουμε όπως συνηθίζουμε σε κάθε τέλος του βίντεο. Ξέρετε ακριβώς τι θα χορέψουμε, εννοείται θα χορέψουμε το νέο μας χορό. Παιδιά, αυτά θα τα πούμε σε ένα βίντεο ή live stream. Μέχρι τότε, αντίο παιδιά, bye bye. Peace out. Ναι ρε φίλε. Σκάτσα το πως κλείνει. Α, ναι, δύο φορές.